Με την επόμενη καλεσμένη μας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Βόρειο τομέα και υποψήφια. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Κυρία Κεραμέως, επειδή έχουμε ένα γεγονός το οποίο έχει συμβεί πριν από λίγο, γιατί είχαμε μια εισβολή στο σπίτι του κυρίου Ραγκούση στην Πάρο και μάλιστα έχει κάνει μια σχετική ανάρτηση. Και θα θέλαμε το σχόλιο σας. Ιδού τα αποτελέσματα της άθλιας δημοσιογραφικής και πολιτικής στοχοποίησης των παιδιών μου, πριν λίγο κατατρομαγμένη η μικρή μου κόρη που βρισκόταν μέσα στο σπίτι στην Πάρο, με ειδοποίησε ότι δύο άγνωστοι με φωτογραφικές μηχανές παραβίασαν την εξώπορτα και μπήκαν μέσα στην αυλή. Ειδοποίησαμε την αστυνομία. Κοιτάξτε, ομολογώ, δεν το είχα πληροφορηθεί μόλις ήρθα απευθείας στο κανάλι σας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οποιαδήποτε επίθεση στην οικία οποιοδήποτε δημοσίου προσώπου είναι προφανώς απολύτως καταδικαστέα. Αυτό δεν έχει να κάνει με κόμματα προφανώς, έχει να κάνει με την κόκκινη γραμμή της ιδιωτικής ζωής. Από εκεί πέρα θα ενημερωθώ περαιτέρω για αυτό το συμβάν. Πάντως, σε σχέση με την τοξικότητα, είστε μετριοπαθής πολιτικός και το έχετε αποδείξει στην διαδρομή σας. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε Βίλα Ραγκούση, άλλα θέματα, Παπαθανάση μπαίνουν. Όλη αυτή η λογική δεν δηλητηριάζει το πολιτικό κλίμα, αλλά και δεν πυροβολεί στα πόδια το πολιτικό σύστημα. Βλέπουμε τι ποσοστά συγκεντρώνει και το κόμμα Κασιδιάρη και κάποια άλλα ακροδεξιά κόμματα. Κύριε Παναγιώτοπουλε, κοιτάξτε, τα δημόσια πρόσωπα έχουν μία, θα έλεγα, επαυξημένη ευθύνη. Είναι απολύτως διαφανή. Και διαφανή με οτιδήποτε αφορά προφανώς τη ζωή τους, καθημερινότητά τους κ.ο.κ. Ο κύριος Ραγκούς, ξαναλέω, ασχέτως του συμβάντος που έγινε προφανώς, το οποίο προφανώς είναι καταδικαστέο, είναι ο τομεάρχης διαφάνειας. Λοιπόν, εδώ γίνονται διάφορα ερωτηματικά σχετικά με αποφάσεις που έχει πάρει, σχετικά με κινήσεις και ενέργειες τις οποίες έχει προβεί, οι οποίες, αν μη τι άλλο, οφείλουν να απαντηθούν. Είναι παράνομες, είναι θέμα ηθικού. Κοιτάξτε, έχουν τεθεί πολλά ζητήματα τα οποία χρειάζουν απάντησης. Δεν νομίζω ότι έχουν δοθεί αυτές οι απαντήσεις. Και δεν βλέπω και καμία κινητικότητα από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πέρα έχει να κάνει με την ευρύτερη αντιμετώπιση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στο κόμμα του αυτή τη στιγμή δύο καταδικασμένους από ανώτατο ειδικό δικαστήριο, κορυφαία στελέχη του, και δεν τρέχει τίποτα. Δεν ασχολείται κανείς. Έχει ένα στέλεχος το οποίο το έδιωξε, το πήρε πίσω, τον κύριο Πολάκη, τέλος πάντων δεν ήταν. Περάσαμε από διάφορες φάσεις σε σχέση με τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έχει κάνει αναρτήσεις, τις οποίες έχει επικήρυξει δημοσιογράφους και δικαστικούς λειτουργούς. Πάλι, σαν να μην τρέχει τίποτα. Έχει πρωτοφανείς δηλώσεις ενός νέου στελέχους τους, του Μυθριδάτη, σχετικά με ομοφοβικές δηλώσεις, δηλώσεις πραγματικά σοκαριστικές. Πάλι, σαν να μην τρέχει τίποτα. Στον αντίποδα θα σας λέγανε για τον κύριο Παπαθανάση, θα σας λέγανε για τον κύριο Πάτση. Για περιπτώσεις. Μισό λεπτό. Να τα ξεχωρίσουμε. Μισό λεπτό. Για τον κύριο Χιμάρα θα βάλω εγώ, που δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί το τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτό που είπατε όμως είναι το κλειδί. Δεν έχει καν ξεκαθαριστεί ακόμα συνολικά. Και η πρώτη κίνηση του Πρωθυπουργού ήταν να διαγράψει τα στελέχη αυτά. Εδώ έχουμε ομόφωνα καταδικασμένο. Εδώ έχουμε ομόφωνα καταδικασμένο στέλεχος, κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ομόφωνα καταδικασμένο 13-0 από ανώτατο ειδικό δικαστήριο και θα είναι υποψήφιος στα ψηφοδέλτια. Και εδώ λέμε για τον κύριο Πάτση, ο οποίος από την πρώτη στιγμή, η κίνηση βεβαίως εκεί έγινε λάθος και γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, την πρώτη στιγμή η αντίδραση του Πρωθυπουργού ήταν τον διαγράψει από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η διαφορά των δύο κομμάτων. Εντάξει, βέβαια, στην περίπτωση του κύριου Πάτση έχουμε και τις καταγγελίες του ίδιου που είχε βγει και είχε πει ότι ήταν σε συνεννόηση με την κυβέρνηση για την γραμμή, την επαναστατιστική που θα ακολουθήσει. Από τη στιγμή που προέκυψε το θέμα στη δημοσιότητα και το αντιλήφθηκε αυτό το θέμα ο Πρωθυπουργός, η άμεση ενέργειά του ήταν το διαγράψει. Συγκρίνεται λοιπόν αυτή. Όπου το θέμα είναι υπό διερεύνηση, όπως ξέρετε, δικαστικά και ούτω καθεξής. Από τη μία λοιπόν έχουμε περίπτωση Πάτση, όπου η αντίδραση ήταν. Μετά από δύο χρόνια από τα δημοσιεύματα, κύριε Κεραμέως. Είχαν βγει από τα δημοσιεύματα. Κοιτάξτε, δημοσιεύματα, από όταν βγήκε το θέμα στη δημοσιότητα, πραγματικά θέλω να πω με στοιχεία και ούτω καθεξής, άμεσα είναι η αντίδραση του κόμματος και του Πρωθυπουργού στη διαγραφή. Άρα και συγκρίνουμε αυτό με μία περίπτωση εξαιρετικά σπάνια καταδίκης από ανώτατο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος 13-0. Και όχι μόνο δεν έχει διαγραφεί, θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Πέρα από όλα αυτά που λέτε, βέβαια στην περίπτωση του κ. Παπά, η γραμμή και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι υπήρξε μια κοινοβουλευτική αριθμητική που τον παρέπεψε στο δικαστήριο. Έτσι, το ξέρετε αυτό, αλλά αυτό είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Βάζουν όμως και το θέμα των υποκλοπών. Εσείς βάζετε τόσα θέματα και σας λένε όμως το θέμα των υποκλοπών. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει: εγώ δεν έμαθα ποτέ ποιος με παρακολουθούσε. Δηλαδή, η κυβέρνηση ποια ευθύνη είχε για το θέμα των υποκλοπών? Καταρχάς, θα σας θυμίσω ότι από την πρώτη στιγμή κλήθηκε, προτάθηκε στον κ. Ανδρουλάκη να πάει να μιλήσει με τον, κύριο Γύρο Πετρίτη να μιλήσει. Μετά... Και δεν επέλεξε να μην πάει. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, στο θέμα των παρακολουθήσεων, ήμασταν ξεκάθαροι την πρώτη στιγμή. Βγήκε ο Πρωθυπουργός, ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη. Κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Εγώ δεν θυμάμαι πολλούς πρωθυπουργούς να βγαίνουν και να λένε: ναι, εδώ έγινε ένα λάθος. Όχι νομικό, πολιτικό. Διότι δεν ξεκαθαρίστηκε. Το κάναν, όμως. Διότι ξεκαθαρίστηκε. Κοιτάξτε. Και μετά ακολούθησε. Προφανώς έγιναν αναλυτικότατες συζητήσεις και στην αρμόδια επιτροπή με τους όρους που επιβάλλει η κοινοβουλευτική αυτή διαδικασία. Έγιναν ενδελεχείς συζητήσεις για το ζήτημα αυτό, με πληροφορίες που ούτε εσείς ούτε εγώ έχω δει, ότι δεν είμαστε κανείς από τους δύο μέλη αυτής της επιτροπής. Έγιναν αναλυτικότατες συζητήσεις με στοιχεία και ούτω καθεξής. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος ήταν από πίσω. Ποιος παρακολουθούσε κεντρικά πρόσωπα της κυβέρνησης, του στρατού. Μιλάμε για μιλάμε για την εθνική ασφάλεια και μπορεί να μην είναι θεμητό να ξέρουμε συνολικά όταν πρόκειται για τέτοια ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Δεν μπορώ να σας πω ότι αυτός ο οργανισμός δουλεύει με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο υπέρ της χώρας μας. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, οι κανόνες είναι πολύ συγκεκριμένοι. Αλλά το σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός βγήκε και ανέλαβε μια ευθύνη γι' αυτό. Πολιτική ευθύνη. Και όχι μόνο αυτό, ανέλαβε πρωτοβουλίες. Σταματάει στην παρέτηση του κ. Κοντολέοντα και του κ. Δημητριάδη. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί λίγο είναι αυτό. Λίγο είναι. Είναι επικεφαλής του οργανισμού ο ένας και ο άλλος ήταν το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού. Ναι, αλλά πολιτική ευθύνη ο οποίος, μισό λεπτό, πώς δεν αναλύθηκε. Όταν βγαίνει ένας Πρωθυπουργός και λέει συγγνώμη, αυτή δεν είναι πολιτική ευθύνη. Θυμόσαστε πολλούς Πρωθυπουργούς. Εδώ σε πρωτοφανείς καταστροφές και δεν είχαμε την παραμικρή παρέτηση υπουργού από τις προηγούμενες κυβέρνησεις. Την παραμικρή. Εδώ πέρα λοιπόν βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε: αναλαμβάνω πολιτική ευθύνη και προβαίνω σε ΑΒΓ ενέργειες. Για παράδειγμα, επαναφέρω δύο εισαγγελείς. Για να σας θυμίσω ότι είχε καταργηθεί ο δεύτερος εισαγγελέας επί ΣΥΡΙΖΑ για την έγκριση τυχών επισυνδέσεων. Άρα προέβη σε επιπλέον ενέργειες προκειμένου να θωρακίσει ναι, το πλαίσιο. Παράλληλα όμως κατηγορήστε και από την αντιπολίτευση ότι βάλατε προς κόμματα, καλυφθήκατε πίσω από το απόρριτο, κυνηγήσατε τον κύριο Ράμο και με την τροπολογία τώρα την τελευταία που μάλλον αποσύρθηκε, που φωτογραφίζεται κάποιες αρχές και τον κύριο Ράμο, έτσι λέει η αντιπολίτευση, δεν αφήσατε τις ανεξάρτητες αρχές να το διερευνήσουν. Δεν εκλήθη ο κύριος Ράμος στην Επιτροπή για να πει τι βρήκε σε αυτόν τον έλεγχο. Από την πρώτη στιγμή όλα τα όργανα και η κυβέρνηση και τα επιπλέον όργανα έχουν συνδράμουν το έργο της δικαιοσύνης στον τομέα αυτό. Η δουλειά είναι της δικαιοσύνης. Και εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα συνδράμουμε τη δικαιοσύνη σε αυτή τη διαδικασία. Και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι όμως μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως και γι' αυτό έγιναν αμέσως όλες τις διαδικασίες. Στη Βουλή. Σας θυμίζω ότι και σε επίπεδο συζήτησης. Να τους δώσει τις εξηγήσεις. Έγινε και συζήτηση σε επίπεδο κοινοβουλευτικής διαδικασίας στην Ολομέλεια της Βουλής, αλλά και κυκλισμένων των θυρών ειδικές διαδικασίες. Σε αυτό το θέμα, να τρέξουμε τα πράγματα για να έρθουμε και στον τομέα σας. Πάμε στο πολιτικό κομμάτι για να έρθουμε μετά και στα δικά σας θέματα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θεωρεί τόσο σημαντική την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, τις εκλογές της απλής αναλογικής, από τη στιγμή που λέει: εγώ δεν θα την πάρω την εντολή, που είναι πολύ δύσκολο να πάρετε αυτοδυναμία λόγω των συσχετισμών και του συστήματος, και θα πάω στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσετε αυτοδυναμία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, η 21η Μαΐου είναι καθοριστική. Και είναι καθοριστική διότι οι Έλληνες πολίτες θα ψηφίσουν για το ποιος θα τους κυβερνήσει, πώς θα τους κυβερνήσει και με ποιο κυβερνητικό πρόγραμμα. Είναι καθοριστική σημασία. Διαμορφώνει τους όρους για το σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης στην δεύτερη κάλπη. Έχει λοιπόν μια βαρύνουσα σημασία. Και εμείς εκεί είμαστε ξεκάθαροι. Τι λέμε? Εμείς διεκδικούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή άκουσα την προηγούμενη συζήτηση, αυτοδύναμη βεβαίως δεν σημαίνει μόνο από στελέχη που προέρχονται αποκλειστικά μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, όπως έχουμε αποδείξει και στο νυν κυβερνητικό σχήμα. Σας θυμίζω ότι το νυν Υπουργικό Συμβούλιο, το νυν κυβερνητικό σχήμα, συμπεριλαμβάνονται στελέχη, το οποίο δεν είναι από τον πυρήνα, άμα θέλετε, της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, όμως, θα πάτε στις... Άρα λοιπόν διεκδικούμε, βγαίνουμε ξεκάθαρα και λέμε θέλουμε την αυτονομία. Λένε κάποιοι, γιατί θες την αυτονομία? Σας πω γιατί θέλουμε την αυτονομία. Γιατί έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι αν θες να προχωρήσεις μπροστά, εγώ σας προτρέπω να συγκρίνετε ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη,
χωρών που έχουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Θα δείτε πόσο πιο υψηλός είναι ο ρυθμός ανάπτυξης. Πάντως, η πλειοψηφία στην Ευρώπη είναι κυβερνήσεις συνεργασιών. Κοιτάξτε, συγκρίνουμε. Συγκρίνουμε, για παράδειγμα, με τη Γερμανία που λέτε καλή ώρα, και επειδή τυχαίνει να συνεργάζομαι και σε θέματα εκπαίδευσης, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν τρεις θέσεις σε πολλά ζητήματα. Η κυβέρνηση της Γερμανίας, η οποία είναι κυβέρνηση συνασπισμού, συνεργασίας, σε πολλά ζητήματα πλέον. Σε πολλά ζητήματα πλέον κατεβαίνει με τρεις θέσεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Η γειτονική μας Βουλγαρία μόλις έκανε την πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, εκλογική της αναμέτρηση σε δύο χρόνια και ακόμα φως δεν φαίνεται. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Εμείς λέμε ότι έχει βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ μία βόμβα στα θεμέλια του πολιτεύματος που λέγεται απλή αναλογική. Αυτή η απλή αναλογική οδηγεί σε παραλυσία και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρούμε μίσονος σημασίας να και καλούμε τους πολίτες να προσέλθουν. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα. Να σας πω ένα παράδειγμα το δικό μου χώρο. Εμείς φέρνουμε διατάξεις που αφορούν, για παράδειγμα, στην αξιολόγηση. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Σε όλες τις χώρες του κόσμου γίνεται η αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Μόνο στην Ελλάδα δεν έχει γίνει για 41 ολόκληρο χρόνια. Υπήρξε καμία ομοφωνία στη Βουλή για αυτό το θέμα? Δεν υπήρξε. Άρα, αν πάμε. Και σας λέω ότι σε μείζωνα ζητήματα. Με αυτό το σκεπτικό, πάμε στις δεύτερες εκλογές. Έτσι. Ναι. Και διεκδικείται την αυτοδυναμία. Και δεν προκύπτει. Εμείς πιστεύουμε ότι θα προκύψει. Ναι, εντάξει, είναι ο στόχος σας. Είναι ο στόχος μας. Θα το συζητήσουμε. Γιατί συζητάμε και λέμε για τα διαφορετικά. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε κενό. Εμάς ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Και το λέω. Θα πηγαίνουμε σε κενό. Είμαστε πεντακάθαροι σε αυτό το οποίο πρεσβεύουμε. Εμείς λέμε αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το Πασόκ λέει κυβέρνηση, ή μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Προοδευτική διακυβέρνηση. Με ποια κόμματα δεν μας απαντούν. Θα είναι το κόμμα του Μέρα 25 μέσα αυτή την προοδευτική διακυβέρνηση? Έχει μεγάλη σημασία να το ξέρουν οι πολίτες. Γιατί εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Όταν λοιπόν διεκδικείς την ψήφο των πολιτών, έχεις ένα χρέος, κατά τη γνώμη μου, να βγαίνεις και να λες ευθέως με ποιον θα κυβερνήσεις. Εμείς το λέμε. Εμείς λέμε ότι διεκδικούμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Με το Πασόκ δεν υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε. Σας λέω τι διεκδικούμε. Διεκδικούμε αυτοδυναμία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει. Κοιτάξτε, και στο παρελθόν έχουμε συνεργαστεί. Λέμε όμως ότι είναι προς όφελος της χώρας το να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα μπροστά. Σας λέω δομικές μεταρρυθμίσεις. Όπως είναι, για παράδειγμα, η αξιολόγηση εκπαιδευτικών, που είναι αυτονόητη. Όπως είναι θέματα που έχουν να κάνουν με τις επιλογές διευθυντών στα σχολεία. Τέτοια ζητήματα. Μίζωνος σημασίας για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Ωστόσο όμως, εάν δεν προκύψει αυτοδυναμία, επανέρχομαι σε αυτό το ερώτημα, πάλι θα υπάρχει μια κατάσταση. Αν δεν προκύψει αυτοδυναμία, προφανώς θα δούμε τι μήνυμα μας έχει στείλει ο ελληνικός λαός. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία. Γιατί είναι μια αναγκαιότητα για τη χώρα. Όχι αυτός ο σκοπός. Ως εθνική και κοινωνική αναγκαιότητα για τη χώρα. Την κάλπη την αποκλείεται. Κοιτάξτε να δείτε. Μην προτρέχουμε. Εμείς θεωρούμε ότι στη δεύτερη κάλπη. Οι δημοσκοπήσεις ακόμα δεν βγάζουν. Κοιτάξτε, ήδη δημοσκοπήσεις, άμα τις δείτε σήμερα σε σχέση με πριν από 10 μέρες, έχουν ήδη μια μεγάλη διαφορά. Εντάξει, πάντως παραμένει υπάρχει η φθορά σας, έτσι. Και γιατί υπάρχει. Κοιτάξτε, ότι συνέβη ένα δραματικό γεγονός, το οποίο επηρέασε προφανώς σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό. Θα ήταν προφανώς και συνέβη αυτό. Από εκεί και πέρα, όταν υποχωρήσει η συναισθηματική φόρτιση από αυτή την ανίποτη τραγωδία, προφανώς θα τεθούν κάποια ξεκάθαρα διλήμματα. Θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Λέμε ότι έχουμε το αλάθητο. Όχι, έχουν γίνει σοβαρά λάθη. Έχουν γίνει παρελήψεις, έχουν γίνει αυλεψίες. Έχουν γίνει όμως και πάρα πολλά πράγματα καλά. Και εν τέλει, εμείς αυτό που ζητούμε από τους Έλληνες πολίτες είναι να συγκρίνουν. Να συγκρίνουν τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επί 4,5 χρόνια και τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επί 4 χρόνια. Να συγκρίνουν, για παράδειγμα, το ρυθμό ανάπτυξης. Επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε ένα ρυθμό ανάπτυξης 0,5%, χαμηλότερο στην Ευρωζώνη, και επί Νέας Δημοκρατίας έχουμε ένα ρυθμό ανάπτυξης 6%. Επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε ρυθμό απονομής συντάξεων 18 μήνες, επί Νέας Δημοκρατίας έχουμε 2 μήνες. Επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε 0 διορισμούς εκπαιδευτικών, επί Νέας Δημοκρατίας 25.000 διορισμούς εκπαιδευτικών. Επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε 500 κλίνες ΜΕΘ, επί Νέας Δημοκρατίας έχουμε 1.200 κλίνες ΜΕΘ. Βέβαια και άλλες συνθήκες τότε, έτσι. Υποκαθεστώς μνημονίου, βρήκατε και κάποια χρήματα στα ταμεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει εμείς δεν βρήκαμε τίποτα. Κοιτάξτε. Είναι και διαφορετικές οι συγκρίσεις και οι.
χρονικές στιγμές. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είχαμε τη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση που έχει συμβεί ποτέ τα τελευταία 100 χρόνια. Αυτό ήταν αμεληταίο δημοσιονομικά. Το αντίθετο. Κάπου 50 δις δόθηκαν. Άρα, αν μιλάμε. Βάλατε στο χρέος 40 δισεκατομμύρια. Αν μιλάμε, προσέξτε. Είχαμε τη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση. Είχαμε πόλεμο στην Ουκρανία με τεράστια ενεργειακή κρίση και παρόλα αυτά έχουμε ένα αριθμό ανάπτυξη 6%. Λοιπόν, έχουμε 6%. Πάμε. Αυτό που ζητάμε εμείς από τους πολίτες είναι, το τονίζω, εμείς δεν θέλουμε τη σύγκρουση. Εμείς θέλουμε τη σύγκριση. Τη σύγκριση των δύο κυβερνήσεων. Οι πολίτες να μας κρίνουν στα οικονομικά, στις επενδύσεις, στην παιδεία, στην υγεία, να κάτσουν ένα-ένα στο ψηφιακό κράτος. Από τις 500 συναλλαγές που υπήρχαν, πλέον πόσες ψηφιακές συναλλαγές έχουν. Συγγνώμη, το θέμα του ψηφιακού κράτους θεωρείται ότι έχει πληγεί μετά την τραγωδία των Ντεμπών. Και το επιτελικό κράτος, έτσι. Κοιτάξτε. Και θα λέει κανείς και το αφήγημα για τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Γιατί αν υπάρχει ένα αφήγημα ότι είναι αποτελεσματικότερες οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις, εδώ δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στα Τέμπη συνέβη μια ανίποτη τραγωδία. Και όπως έχουμε πει επανειλημμένως, σε εμείς σε τι ευθυνόμαστε, ευθυνόμαστε το γεγονός που το πόλεμο στο τιμόνι της χώρας. Αυτό αρκεί. Αυτό αρκεί διότι έχουμε την ευθύνη για κυβέρνηση της χώρας. Αυτό από μόνο του. Επίσης, είχαμε προχωρήσει την εν λόγω σύμβαση 7-17 στο 70% περίπου, στο 80%. Αν την είχαμε προχωρήσει στο 100%, θα είχε μειωθεί η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. Εδώ όμως συνέβη και μία αλληλουχία τραγικών περιστατικών. Μην επανέλθουμε, τα έχουμε συζητήσει εκτενώς. Αυτό δεν πιστεύω ότι αναιρεί μια πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει. Βεβαίως αυτό είναι ένα λάθος το οποίο χρεώνεται και στην κυβέρνηση. Ασφαλώς. Αλλά δεν αναιρεί την τεράστια δουλειά που έχει γίνει στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δεν αναιρεί την πολύ μεγάλη δουλειά που έχει γίνει στον τομέα της ανάπτυξης. Δεν αναιρεί την πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει στο Υπουργείο Εργασίας. Δεν αναιρεί τις μεγάλες τομές που έχουν γίνει στο Υπουργείο Παιδείας. Εμείς ακριβώς και γι' αυτό ζητούμε από τον ελληνικό λαό να συγκρίνει τις δύο τετραετίες. Έχει συγκρίσιμα μεγέθη. Λοιπόν. Έχει δύο πλήρεις τετραετίες επί της ουσίας με δύο διαφορετικούς πρωθυπουργούς. Να συγκρίνει τα πεπραγμένα των δύο αυτών κυβερνήσεων. Πάμε λοιπόν στον δικό σας τομέα. 1η Ιουνίου ξεκινούν πανελλαδικές εξετάσεις. Ναι. Θα επηρεαστούν από τις εκλογές. Όχι. Εσείς θα μπει υπηρεσιακός. Έτσι, πως. Ναι. Εφόσον δεν σχηματιστεί η κυβέρνηση την 21η Μαΐου, θα υπάρξει σύμφωνα με το Σύνταγμα υπηρεσιακή κυβέρνηση. Θα υπάρξει υπηρεσιακός υπουργός παιδείας σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπηρεσιακού. Επειδή μας ακούνε γονείς, μαθητές κτλ. Υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα απολύτω λόγο ανησυχία. Σας θυμίζω ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Όχι μετά από πάρα πολλά χρόνια, από την αρχή δόθηκαν οι ημερομηνίες των πανελλαδικών την προηγούμενη σχολική χρονιά. Και αυτό έχει μια σημασία. Γιατί έγινε αυτό, έγινε από σεβασμό στους υποψηφίους, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς τους. Δώσαμε λοιπόν το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων από πέρσι το Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα αυτό λέει ότι ξεκινάει 1η Ιουνίου για τα επαγγελματικά λύκεια και 2 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια. Και είναι όλα δρομολογημένα, δεν θα υπάρξει απολύτως καμία αναστάτωση. Όπως 4 χρόνια τώρα γίνονται οι πανελλαδικές, με τον ίδιο τρόπο θα γίνουν και αυτή τη χρονιά. Το θίξατε. Αξιολόγηση. Ναι. Έχει γίνει, έχει προχωρήσει αξιολόγηση. Ναι, σε τρία επίπεδα. Αξιολόγηση πρώτος σχολικής μονάδας. Τι αξιολογούμε? Αξιολογούμε εκπαιδευτικές μεθόδους που εφαρμόζει ένα σχολείο. Αξιολογούμε πόσο εξωστρεφές είναι ένα σχολείο. Να σου το πω με ένα παράδειγμα. Πριν από λίγο καιρό ήμουν σε ένα χωριό στην περιφέρεια, σε έναν ορεινό όγκο. Εκεί λοιπόν μου διηγούνταν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί πώς εφαρμόστε για αξιολόγηση σε αυτούς. Η πρώτη αξιολόγηση σχολικής μονάδας. Στον άξονα εξωστρέφεια κλήθηκαν να γράψουν τι κάνει το σχολείο για την εξωστρέφεια των μαθητών του σχολείου. Και συνειδητοποίησαν ότι δεν έχουν πολλά να γράψουν. Γιατί δεν είχαν επενδύσει στην εξωστρέφεια. Χάρη στην αξιολόγηση και χάρη στην καθοδήγηση ενός συμβούλου εκπαίδευσης, ο οποίος τους βοήθησε σε αυτόν τον τομέα, φέτος εφαρμόζουν 3 ευρωπαϊκά προγράμματα. Να λοιπόν πώς η αξιολόγηση οδηγεί στη βελτίωση. Εμείς θέλουμε μια αξιολόγηση βελτιωτική. Δεύτερος άξονας, επιτρέψτε μου. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος. Τι σημαίνει αυτό? Πόσο καλό ή όχι καλό είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Σκεφτείτε ότι 40 χρόνια στη χώρα χαράσουμε εκπαιδευτική πολιτική χωρίς να ξέρουμε πού τα πάμε καλά και πού δεν τα πάμε καλά. Το πω λίγο σχηματικά. Είναι σαν να πηγαίνεις στο γιατρό και να λες: «Γιατρέ, δεν νιώθω καλά. Γράψε μου φάρμακα». Ο γιατρός να σου γράφει φάρμακα χωρίς όμως να σου κάνει μια γενική αίματος πριν. Να δει τι χοληστερίνη έχεις, τι αιματοκρίτη έχεις, τι τριγλυκερίδια έχεις. 40 χρόνια λοιπόν, όλα το λέω λίγο σχηματικά. Όχι, το αντίθετο λέω. Το αντίθετο. Όχι, ναι. Εσείς τα έχετε καλά, θα το έχομαι. 40 χρόνια όμως είμαστε στην παιδεία χωρίς γενική αίματος. Πλέον κάνουμε γενική αίματος γιατί? Για να δούμε ποια είναι τα θετικά μας σημεία, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρουν ποια είναι τα αδύναμα σημεία μας. Γιατί? Για να εστιάσουμε εκεί στη βελτίωση. Και τρίτος άξονας και πιο επίμαχος θα έλεγα. Ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Από πότε έχει να γίνει?
Αυτό έχει προχωρήσει, γίνεται δηλαδή αυτή τη στιγμή. Γίνεται. Τα αποτελέσματα θα τα έχουμε, θα κοινοποιηθούν αυτά, θα δημοσιοποιηθούν. Κοιτάξτε, εξαρτάται για ποια αξιολόγηση μιλάτε. Ας πούμε, οι πρώτοι υποχρεούνται εκ του νόμου το κάθε σχολείο να δημοσιοποιεί στο διαδίκτυο, στο διαδικτυακό του τόπο, τα απορίσματα της αξιολόγησης. Η ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών, λοιπόν, έχει να γίνει 41 χρόνια στη χώρα με οριζόντιο τρόπο. Από το 1982 δεν έχει γίνει. Τι αξιολογούμε? Αφενός το επιστημονικό κομμάτι. Ας πούμε ότι διδάσκω φυσική. Η φυσική που διδάσκω είναι σωστή? Είναι πλήρης? Ένα κομμάτι. Φτάνει αυτό? Δεν φτάνει. Γιατί δεν φτάνει? Γιατί μπορώ να είμαι καλή στη φυσική, αλλά μπορεί να μην μπορώ να μεταδώσω στα παιδιά. Να μην μπορώ να μεταλαμπαδεύσω γνώσεις και δεξιότητες. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο η αξιολόγηση εστιάζει και στο επιστημονικό κομμάτι και στο παιδαγωγικό. Μάλιστα. Αξιολόγηση λοιπόν μετά από 41 χρόνια. Ξέρετε κάτι. Πάντως υπάρχουν αντιδράσεις, έτσι. Πώς? Στην εκπαιδευτική κοινότητα υπάρχουν αντιδράσεις. Κοιτάξτε, για κάτι που δεν έχει εφαρμοστεί 41 χρόνια, που είναι η μάχη των μαχών, εγώ δεν βλέπω πολλές αντιδράσεις. Θεωρείτε ότι ο διάλογος έχει εξαντληθεί? Κοιτάξτε, συζητάμε πάνω από 2,5 χρόνια αυτό το ζήτημα. Πριν έρθει ο σχετικός νόμος στη Βουλή, είχαμε κάνει εκτενείς συζητήσεις. Κάναμε διαρκώς συζητήσεις και πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Βελτιώσαμε τα κείμενα. Βελτιώσαμε τις κανονιστικές πράξεις. Δεν σας κρύβω ότι όταν βγήκε η πρώτη υπουργική απόφαση για την αξιολόγηση, για τη σχολική μονάδα, το πρώτο επίπεδο, εκείνη την εποχή που ήμουν πάρα πολύ και τώρα σε πολλά σχολεία της χώρας, μου είπαν εκπαιδευτικοί, πάμε να δούμε την απόφαση. Στο 1, 2, 3 σημείο μπορεί να γίνει καλύτερο. Είχαν δίκιο. Τους ακούσαμε. Μάλιστα. Και μετά από 3-4 μήνες βγάλαμε καινούρια υπουργική απόφαση, βελτιωμένη έκδοση. Γιατί? Γιατί είμαστε εκεί για να διορθώσουμε. Και είναι ένας βασικός λόγος, πρέπει να σας πω, που πηγαίνω σε σχολεία της χώρας. Έχω επισκεφθεί πάνω από 400 δημόσια σχολεία στη χώρα. Γιατί? Πάντως υπάρχουν ακόμα αντιδράσεις. Πρώτα απ' όλα, γιατί το θεωρώ, θα σας πω, γιατί το θεωρώ καθήκον. Και δεύτερον, γιατί θεωρώ ότι μέσα από αυτή την ανατροφοδότηση έχουμε πάρα πολλά να κερδίσουμε. Αν δεν ακούσεις τον εκπαιδευτικό της βάσης, αν δεν ακούσεις μέσα από το σχολείο και τον μαθητή. Να σου κάνει προτάσεις, να σου κάνει σχολιασμό επί των κανονιστικών πράξεων, τότε το σχολείο δεν θα γίνει καλύτερο. Με ρωτάτε για αντιδράσεις. Κοιτάξτε να δείτε, μεγάλη μάχη δόθηκε πριν από 2 χρόνια. Πράγματι, εκεί υπήρχαν πολλές αντιδράσεις. Όπως ξέρετε, πήγαμε δικαστικά, διεκδικήσαμε την εφαρμογή του νόμου. Είχε κηρυχθεί τότε μια απουργία αποχή διαρκείας. Και πήγαμε δικαστικά, αξιώσαμε την εφαρμογή του νόμου. Η πρώτη χρονιά ήταν δύσκολη, μετά ξεκίνησε. Άρα, και εφαρμόζεται κανονικά. Εφαρμόζεται κανονικά. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν μπει πάνω από 2.000 αξιολογητές μέσα σε τάξεις για παρατήρηση διδασκαλίας. Ζωντανή παρατήρηση διδασκαλίας. Ναι, όμως διάλογος. Σε πάνω από 9 περιφέρειες στη χώρα. Διάλογος και προσφυγή στη δικαιοσύνη. Όχι, δεν έχει υπάρξει εδώ πέρα. Λέτε για διάλογο. Όταν στέλνετε στα δικαστήρια τους εκπαιδευτικούς. Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Διάλογος έγινε δια Μακρόν. Όταν όμως ψηφίζεται ένας νόμος, και τώρα πάμε 2 χρόνια πίσω, γιατί έχει τελειώσει αυτό. Αλλά όταν πάμε 2 χρόνια πίσω και ξεκινάει η αξιολόγηση για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Και η αντίδραση των συνδικαλιστικών ηγεσιών είναι να κηρύξουν απεργία αποχή διαρκείας. Τι σημαίνει απεργία αποχή διαρκείας? Δεν θέλω να εφαρμόσω τον νόμο. Εγώ σέβομαι απόλυτα το απεργιακό δικαίωμα. Μπορεί να πει για μία μέρα δεν εφαρμόζω τον νόμο. Σεβαστό. Δεν μπορεί να λες ότι απλά δεν εφαρμόζω όμως ένα νόμο στο δενικές. Κάτι δεν πάει καλά. Και πάμε τώρα έτσι. Διότι διαφορετικά, να σας το πω ευθέως, διαφορετικά είναι σαν αμφισβητής το κράτος δικαίου. Έχουμε μία βουλή. Έχουμε 300 εκλεγμένους βουλευτές, οι οποίοι έχουν εκλεγεί από τον ελληνικό λαό, από όλες τις παρατάξεις, για να ψηφίζουν νόμους. Δεν μπορεί λοιπόν να έρχονται κάποιοι 20 άνθρωποι και να λένε «Εγώ αρνούμαι να εφαρμόσω τον νόμο». Να σου το πω, ούτε εμένα μου άρεσαν οι νόμοι της προηγούμενης κυβέρνησης. Το τι σημαίνει, δεν τους εφαρμόσω? Φυσικά και τους εφαρμόσω. Κράτος δικαίου έχουμε. Και πάμε τώρα στη χρηματοδότηση. Ναι. Εδώ βάζω μισθούς, γιατί ακούω και αυξήσεις μισθών. Θα πάρουν εκπαιδευτικοί αυξήσεις. Ναι. Τι θα γίνει με το θέμα της ελάχιστης βάσης αγωγής? Γιατί ακούγονται πολλά το τελευταίο διάστημα. Βλέπω και κάποιους υποψήφιους φοιτητούς που λένε σε κάτι, στο TikTok ή σε κάτι βιντεάκι, με έκοψε λοιπόν, και ραμαίος. Σωστά. Έτσι. Θα έρθω σε αυτό. Ναι, λοιπόν. Θα έρθω. Λοιπόν, είπατε για τη χρηματοδότηση. Ναι. Η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων μας είναι αυξημένη κατά 30% σε αυτά τα 4 χρόνια. 30% αυξήθηκε η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Πλέον έχει αγγίξει τα 117 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είχαμε περάσει 10 χρόνια δύσκολης οικονομικής κρίσης και οφείλουμε να επενδύσουμε περισσότερο στην παιδεία. Και θέλω να πιστεύω ότι εκεί είμαστε όλοι μία γροθιά. Συνασπισμένοι προκειμένου να επενδύουμε περισσότερο στην παιδεία. Έχει αλλάξει και κάτι άλλο στη χρηματοδότηση. Ξέρετε τι? Για περίπου 40 χρόνια στη χώρα, ξέρετε με ποιο τρόπο κατανέμονταν τα 100 περίπου εκατομμύρια ευρώ που δίνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Παιδείας για τις λειτουργικές δαπάνες των πανεπιστημίων? Κατά την αυθαίρετη κρίση του εκάστοτε υπουργού.
Για να με δει και είχε προσπαθήσει να αλλάξει αυτό το 2011, πλέον όμως δεν εφαρμόστηκε. Τώρα πώς κατανέμονται τα 100 εκατομμύρια, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, αριθμός φοιτητών, καθηγητών, πανεπιστημιακών τμήματων, γεωγραφική διασπορά του Ιδρύματος και με βάση ποιοτικά κριτήρια κατόπιν αξιολόγηση. Αξιολόγηση από ποιον? Από ανεξάρτητη αρχή. Από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σήμερα, όσο καλύτερο είναι ένα πανεπιστήμιο, τόσα περισσότερα χρήματα παίρνει. Μάλιστα. Έρχομαι στο μισθολογικό. Στο μισθολογικό, βεβαίως. Στο μισθολογικό. Θα υπάρξουν αυξήσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε αυξήσει πολύ τις απαιτήσεις στο σχολείο, σημαντικά. Έχουμε ανεβάσει το επίπεδο. Αυτό που δεν έχουμε κάνει είναι ότι δεν αμείβουμε αρκετά τους εκπαιδευτικούς. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι αν η πρώτη τετραετία ήταν εστιασμένη στις μειώσεις φόρων, η δεύτερη τετραετία, εάν και εφόσον ο ελληνικός λαός ανανεώσει την εμπιστοσύνη του στη Νέα Δημοκρατία, θα είναι εστιασμένη στις αυξήσεις των αποδοχών και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος έχει κάνει προσωπική αναφορά στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας για την αύξηση αποδοχών. Δεν θέλω να αφήσω ασχολίαστο. Ακριβώς. Κοιτάξτε, θεωρώ άκρος προβληματικό ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας και νυν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να αυτή η φράση που είπε «δεν κόπηκε, σε έκοψε κεραμαίος» είναι βαθιά προβληματική. Γιατί είναι βαθιά προβληματική? Γιατί περνάει ένα μήνυμα στη νέα γενιά ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Ότι ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου φταίει κάποιος άλλος. Και αυτό είναι ένα βαθύ πρόβλημα σε σχέση με την οτροπία. Ποιο, η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Με ποια έννοια να το πω? Όχι ως προς την αξιολόγηση, αν πρέπει να μπουν. Λένε πολλοί, ωραία, ο μαθητής ο οποίος δίνει εξετάσεις και παίρνει το 7, το 8, τέλος πάντων, ανάλογα με τη σχολή που έχει καθορίσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, κόβεται. Αυτός ο ίδιος άνθρωπος όμως μπορεί να πάει σε ένα ΙΕΚ, σε ένα κολέγιο και από εκεί να πάρει και τα επαγγελματικά του δικαιώματα. Άρα δεν χωράει στο δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να πάει και να έχει τα επαγγελματικά του δικαιώματα πληρώνοντας. Ο κύριος Τσίπρας κάνει λόγο για συμβόλαιο συμφερόντων με τα ιδιωτικά κολέγια. Σας διατυπώνει αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να το έχω εδώ, θα το βρω σε λίγο. Να ξεκινήσω από το εξής. Ελάχιστη βάση εισαγωγής. Γιατί υπάρχει ελάχιστη βάση εισαγωγής? Διότι με το προηγούμενο σύστημα ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο με βαθμό 0,6 στα 20. Πραγματικό περιστατικό που έγινε το 2020. Ούτε μονάδα. Και εγώ σας ερωτώ, θα μου πείτε και τι σε πειράζει το να μπαίνει κάποιος με ένα στα 20. Θα σας πω γιατί. Αυτός θα μπει με ένα στα 20 θα μπορέσει να φοιτήσει και να αποφοιτήσει? Ή τον έχουμε κοροϊδέψει? Στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να το κάνει. Προσέξτε. Γι' αυτό σας κατηγορούμε. Το πρώτο λοιπόν είναι γιατί χρειάζεται η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Για να οθεί όλους προς τα πάνω. Όλους προς τα πάνω. Τα πανεπιστήμια, τους υποψηφίους. Δεύτερον, επειδή είπατε για εναλλακτικές, δημόσια ΙΕΚ. Δημόσια ΙΕΚ, εξαιρετικές δομές, οι οποίες πλέον έχουν ειδικότητες. Δεν έχουν όμως δικαιώματα. Έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Φυσικά πιστοποίησε. Δηλαδή, έχουν μια πιστοποίηση όμως. Παίρνεις πιστοποίηση. Μισό λεπτό. Εδώ σκέφτεστε κάτι να κάνετε, γιατί εγώ ακούω πάρα πολλούς γονείς. Πιστοποίηση, κατάρτισης. Ξέρετε πόσο έχουν αυξηθεί όμως, οι σπουδαστές στα δημόσια ΙΕΚ. Δεν είναι δευτεροβάθμια εκπαίδευση όταν θα πάνε κάπου. Όχι, δεν είναι δευτεροβάθμια. Είναι μεταδευτεροβάθμια. Είναι επίπεδο 5. Ναι, το επίπεδο 5 όμως έχει περάσει. Δεν μπορεί να δοθεί. Έχει απόλυτα επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι, παίρνεις πιστοποίηση και μπορεί να τελειώσεις προγραμματιστής. Μπορεί να τελειώσεις, για παράδειγμα, κατασκευαστής ιστοσελίδας. Μπορεί να τελειώσεις τεχνικός. Μπορεί να τελειώσεις τεχνικός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί αναφέρω αυτά τα επαγγέλματα? Γιατί είναι σε τεράστια ζήτηση στην αγορά. Ποιο ήταν το βασικό πρόβλημα επί ΣΥΡΙΖΑ? Δεν πίστευαν στην τεχνολογική εκπαίδευση καθόλου. Εμείς αναδείξαμε πολύ περισσότερο. Αυτό το μεταλλικιακό δεν θα μπορούσε να είναι τεχνολογική κατάρτιση, όπως γίνεται σε άλλες χώρες? Δηλαδή, να υπάρχει κατάρτιση ως. Βαθμίδα. Μα είναι βαθμίδα. Ναι. Είναι η μεταλλικιακή, ναι. Είναι το επίπεδο 5, προσέξτε. Το επίπεδο 4 ναι. Είναι το λύκειο. Τελειώνεις το λύκειο, παίρνεις επίπεδο 4. Ναι. Τελειώνεις ένα δημόσιο ΙΕΚ, παίρνεις επίπεδο 5. Τελειώνεις το πανεπιστήμιο, παίρνεις επίπεδο 6. Είναι διαφορετικές βαθμίδες στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων. Αυτό θα περάσει και στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Έχει περάσει και αυτό. Ισχύει αυτό. Μα φυσικά το επίπεδο 5 είναι στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων. Ναι, είναι αναγνωρισμένη. Αναγνωρισμένη βαθμίδα το επίπεδο 5. Και ποια είναι η διαφορά? Είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι σε τεράστια ζήτηση. Ξέρετε κάτι? Σήμερα υπάρχουν απόφοιτοι των δημοσίων ΙΕΚ. Γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε αυτά τα επαγγέλματα. Ξέρετε πόσο
μεγαλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση μπορεί να έχει ένας τεχνικός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή ένας τεχνικός πληροφορικής ή προγραμματισμού, που η ζήτηση είναι τεράστια, από ότι ένας απόφοιτος πανεπιστημίου σε ένα κορισμένο επάγγελμα, όπως. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα συγκεκριμένο, ναι. Υπάρχουν πολλά κορισμένα επαγγέλματα. Το βλέπουμε στην αγορά. Αυτό στην αγορά, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βρει πολύ πιο γρήγορα δουλειά και με υψηλότερες απολαβές. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θεσπίσαμε και κάτι άλλο. Το παράλληλο μηχανογραφικό. Τι είναι το παράλληλο μηχανογραφικό? Για πολλά χρόνια στη χώρα έμπαινες, τελείωνες στο σχολείο, έμπαινες πανελλαδικές, έμπαινες στο σύστημα για να υποβάλεις μηχανογραφικό και είχες ένα μηχανογραφικό για να μπεις στο πανεπιστήμιο. Πλέον έχεις δύο δρόμους που ανοίγονται μπροστά σου. Ο ένας λέει μηχανογραφικό για πανεπιστήμιο και ο άλλος λέει παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ. Μπαίνουν στο χάρτη και με αυτό αυξήθηκαν σημαντικά οι νέες και οι νέοι που μπήκαν στα δημόσια ΙΕΚ μέσω παράλληλου μηχανογραφικού. Και να κλείσουμε με ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γι' αυτό και θα κλείσουμε με αυτό, με το σχολικό εκφοβισμό. Ναι. Το bullying. Mm-hmm. Έχουμε διάφορα περιστατικά και μάλιστα και σε ιδιωτικό σχολείο, αλλά δεν μένω εγώ στο ιδιωτικό σχολείο, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν αντίστοιχα περιστατικά και σε δημόσια σχολεία σε όλη την Αττική. Θα παρέμβετε με. Κάνετε ήδη κάποια προγράμματα, έχετε προχωρήσει. Μήπως χρειάζεται μια μεγαλύτερη παρέμβαση? Λοιπόν, σε αυτό να πούμε το εξής. Καταρχάς, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό φαινόμενο. Πάρα πολύ σοβαρό φαινόμενο, το οποίο είναι διεθνές. Βλέπουμε πάρα πολύ βία στην κοινωνία διεθνώς. Ανοίγουμε τις ειδήσεις διεθνώς και βλέπουμε για πυροβολισμούς σε σχολεία, βλέπουμε χίλια δύο πράγματα. Και είναι γεγονός ότι έχουμε και μια έξαρση της βίας στη χώρα μας. Όση περισσότερη βία βλέπουμε στην κοινωνία, τόση περισσότερη βία να περιμένουμε και στα σχολεία. Προφανώς το σπίτι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τι μπορεί να κάνει το σχολείο για να προλάβει και να αντιμετωπίσει φαινόμενα εκφοβισμού? 5 πράγματα. Ήδη κάνει τα εξής. Πρώτον, μεγαλύτερος αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία. Παραλάβαμε 1.600, σήμερα έχουμε 3.200. Δεύτερον, έχουμε θεσμοθετήσει το Σύμβουλο Σχολικής Ζωής. Τι είναι ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής? Σκεφτείτε λίγο τα μαθητικά σας χρόνια. Δεν υπήρχε κάποιος εκπαιδευτικός στον οποίο μπορούσες πιο εύκολα να μοιραστείς κάτι, να πεις ένα μυστικό σου, να ανοιχτείς. Αυτό είναι θεσμοθετημένο. Λέει το Σύμβουλο Σχολικής Ζωής και θέλουμε να είναι το πρώτο σημείο αναφοράς για ένα μαθητή που θέλει κάτι να μοιραστεί. Τρίτο, επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών μας σε συνεργασία με πανεπιστήμια της χώρας για να τους δώσουμε τα εργαλεία εκείνα να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα. Τέταρτο, ψηφίστηκε πριν από λίγο καιρό, ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές να καταγγείλουν, προσέξτε, ακόμη και σε ανώνυμη βάση κάτι που τους απασχολεί. Είτε αφορά τα ίδια τα παιδιά, είτε αφορά ένα φίλο τους, ένα συμμαθητή τους. Γιατί το κάναμε αυτό? Για τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία θέλουν να μιλήσουν, θέλουν κάτι να μοιραστούν, αλλά φοβούνται. Φοβούνται ότι αν το κάνουν μπορεί να πέσουν θύμα εκφοβισμού. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεσπίσαμε αυτήν την ηλεκτρονική πλατφόρμα για να βοηθήσουμε να σπάσει σιωπή. Και πέμπτο και τελευταίο. Βλέπουμε και πολλά φαινόμενα γύρω μας παιδικής κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης. Και βλέπουμε περιπτώσεις παιδιών, θυμάτων, τα οποία επί σειρά ετών είναι θύματα παιδικής κακοποίησης και σεξουαλικής κακοποίησης. Και τι βλέπουμε? Ότι είναι επί σειρά ετών διότι δεν ξέρουν ότι αυτό που τους συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε εισάγει στο υποχρεωτικό ρολόγιο πρόγραμμα τη σεξουαλική αγωγή, ξεκινώντας από το δημοτικό, με έννοιες όπως τι θα πει ασφαλές άγγιγμα. Ήμουνα σε ένα σχολείο στην Άξο, σε ένα δημοτικό. Μπαίνω μέσα τρίτη δημοτικού. Λέω, παιδιά, τι μάθημα κάνετε? Λέει, κάνουμε σεξουαλική αγωγή. Λέω, θα κάτσω μαζί σας, θα μάθω μαζί σας, θα κάτσω μαζί σας. Σηκώνεται ένα παιδάκι, μου λέει, να σας πω ότι είναι το ασφαλές άγγιγμα. Λέω, πες μου. Είναι ασφαλές να αγγίξω τα μαλλιά της συμμαθήτριάς μου, δεν είναι ασφαλές να πλησιάσω την ευαίσθητη περιοχή. Αν αυτή τη διάκριση την είχε διδαχθεί κάθε πολίτης της χώρας μας, θα είχαμε λιγότερα περιστατικά παιδικής κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα είχαμε λιγότερα. Μάλιστα. Γι' αυτό και είναι χρέος να εισάγουμε αυτές τις έννοιες από νωρίς, από το σχολείο, προκειμένου ακριβώς να μην έχουμε στις ειδήσεις αυτά τα θύματα που βλέπουμε παιδικής κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης. Κύριε Κεραμέο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Γιάννη Μπασκάκη, σε ευχαριστώ και εσένα.